Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πόλη και το δάσκαλο για την προσπάθεια που κάνει για την ανάπτυξη του kickboxing στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως βλέπετε, είναι μια διοργάνωση κάτω από τους κανόνες ασφαλείας στη ΓΟΑΚΟ. Είναι ένα και κομμάτι που για μας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια όλων των αθλητών. Οι αγώνες είναι εξαιρετικού επίπεδου. Θα γυρνάμε χρόνο με το χρόνο ακόμα καλύτεροι και δυνατότεροι για να δώσουμε στην Αλεξανδρούπολη την ποιότητα που ήδη έχει σαν πόλη, να την εκφράσουμε και μέσα από το άθλημα που εκπροσωπούμε, του kickboxing. Οι αγώνες πώς πηγαίνουν μέχρι τώρα? Οι αγώνες είναι εξαιρετικοί, το επίπεδο είναι υψηλό, οι διαιτητές επιμορφώνονται, εμείς επιμορφωνόμαστε μαζί. Να γνωρίζετε ότι το άθλημα του kickboxing είναι ένα εν εξελίξη άθλημα. Είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε τέτοιες προσπάθειες, γιατί μέσα από αυτές θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που όλοι προσδοκούμε. Και το επίπεδο των αθλητών πώς είναι? Το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Ευελπιστούμε και σε καλύτερο επίπεδο. Το πιο βασικό είναι τα παιδιά στις μικρές ηλικίες να αγαπήσουν το άθλημα. Μην ξεχνάμε ότι τα μισά Ελληνόπουλα από εδώ επανδρώνουν την εθνική ομάδα και έχουν κατέβει και όλη η Α κατηγορία της Βουλγαρίας. Οπότε είναι αγώνες που το επίπεδο από μόνο του βεβαιώνει το θέαμα του αθλήματος που παρακολουθούμε σήμερα εδώ στην πόλη σας. Σχεδιάζετε και άλλους αγώνες? Επόμενος αγώνας πάλι εδώ την ίδια ημερομηνία του χρόνου, συν ένα ακόμα πρωτάθλημα που προσανατολιζόμαστε να βρίσκεται στην περιοχή του Εύρου. Προσπαθούμε να δημιουργούμε εστίες, οι οποίες εστίες θα μας δώσουν δυνατές εθνικές ομάδες στο μέλλον. Απόλλων Αλεξανδρούπολης, ένατη διοργάνωση, συνεπής πάντα κάθε χρόνο. Πώς πάει το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα πάει πάρα πολύ καλά. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλά ανεβασμένο και αυτό φαίνεται, πιστεύω. Έχουμε 300 αθλητές περίπου. Είναι 150 από την Βουλγαρία και οι υπόλοιποι είναι από την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ καλό το επίπεδο, επαναλαμβάνω, ειδικά από τη μεριά των Βουλγάρων, οι οποίοι έχουν φέρει παίκτες που είναι Α κατηγορίας και παίζουν εδώ. Να τονίσω ότι την άλλη εβδομάδα έχουν αγώνες οι Βουλγαροί, έχουν το πανβουλγαρικό τους πρωτάθλημα που γίνεται στην Στάρα Ζαγόρα και αυτό για αυτούς είναι έτσι ένα καλό τεστ για αυτούς πριν να παίξουν αγώνες, ας πούμε, τους δικούς τους αγώνες για να βγάλουν την εθνική τους ομάδα. Είδαμε ότι στη διοργάνωση παρών είναι και ο πρόεδρος της ΠΟΚ, ο Μιχάλης Τριανταφύλου. Βεβαίως. Και ο αντιπρόεδρος της ΠΟΚ, υπεύθυνος marketing της ΒΑΚΟ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, είναι ο κύριος Μαυρομάτης Αντώνης, ο οποίος είναι πολύ καλός γνώστης του αντικειμένου εδώ πέρα και ο άνθρωπος έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πριν λίγο μας είπε τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση, το επίπεδο είναι πολύ ανεβασμένο. Αυτό τιμά την πόλη εδώ της Αλεξανδρούπολης και πόσο μάλλον και τον Απόλλων Αλεξανδρούπολης και ό,τι έχετε κάνει, οι προσπάθειές σας βλέπετε να πιάνουν τόπο, Επιτέλους. Απλώς ήθελα από τη Δημαρχία να βοηθήσει λίγο παραπάνω. Ας το ακούσουν αυτό. Ναι. Σταθούν δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες. Είδαμε και τον βουλευτή, τον κύριο Δημοσχάκη, παρών στην συνάντηση. Ναι. Και αυτός από την πλευρά του είπε τα καλύτερα λόγια για την συνάντηση αυτή. Βέβαια. Να ευχαριστήσω καταρχήν και εσάς που είστε εδώ πέρα και βοηθάτε. Βέβαια, και βοηθάτε εδώ πέρα, μας στηρίζετε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και του χρόνου το επίπεδο να είναι όπως φέτος και αντάξιο και ακόμη και καλύτερο. Του χρόνου θα είναι δύο μέρες οι αγώνες. Θα είναι δύο μέρες. Θα κρατήσουν δύο μέρες οι αγώνες. Κάθε χρόνο και καλύτερο. Ναι, βέβαια. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε... Καλημέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνετε, τους γονείς, όλους τους φιλόγους.